Όπως ήδη έχουμε πει, ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της Καλαμάτας και ειδικά αυτής της περιοχής που βρισκόμαστε, της περιοχής δηλαδή στην πλατεία Μαυρομιχάλη και γύρω από αυτή, είναι το κτίριο που στεγάζει σήμερα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Κτίστηκε τη δεκαετία του 1890 από τον Νικόλαο Πανταζόπουλο, σύζυγο της Ρεγκίνας που μαζί οι δυο τους έφτιαξαν τη Λαϊκή Σχολή και κατασκεύασαν το κτίριο της Λαϊκής Σχολής, ο σκελετός του οποίου υπάρχει και σήμερα. Το κτίριο πέρασε στη συνέχεια στην κόρη τους Φλωρεντία, η οποία παντρεύτηκε τον γνωστό μεγαλέμπορο και τραπεζίτη Παναγιώτη Ψάλτη, ιδιοκτησία του οποίου είναι και το σημερινό δημαρχείο, κεντρικό δημαρχείο, για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα. Εδώ έχουμε ειρηνοδικεία δικαστικά. Αυτό είναι το αρχείο το προσφυγικό των μικρασιατών προσφύγων. Αυτό εδώ είναι το φωτογραφικό αρχείο του Χρήστου Αλιφέρη. Έτσι όπως το παραλάβαμε και με βάση αυτό το φωτογραφικό αρχείο φτιάξαμε το Λεύκομα, η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλιφέρη 1937-1974. Όλα αυτά εδώ είναι το αρχείο του ορφανοτροφείου της πόλης μας. Και από εδώ έχουμε παλιές εφημερίδες, καλαματιανές, όχι σειρά ολόκληρη, αλλά και διάσπαρτα φύλλα. Καλαματιανή εφημερίδα Νέα, καλαματιανή εφημερίδα Σημαία, Θάρρος, εφημερίδα Πελοπόννησος κλπ. Τα αρχεία Δήμων και Κοινοτήτων. Εδώ περιλαμβάνονται και τα πρακτικά, οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Δήμου Καλαμάτας από το 1906 μέχρι το 1960. Και βέβαια και από τους κοινότητες της Καλλικρατικού Δήμου Μάνης και Καλαμάτας. Να υποθέσω ότι είναι και από των παλαιών Δήμων, Δήμων που δεν υπάρχουν πλέον. Από κοινότητες έτσι, που από έχουν κοινότητες. Καταγηθεί mm-hmm. πλέον και έχουν συμπεριλαμβάνονται στο Δήμο Καλαμάτας. Οδός Μαυρομιχαλαίων. Οι Μαυρομιχαλαίοι είναι όνομα οικογένειας της Μάνης. Για πρώτη φορά γίνεται μνήμα του ονόματος Μαυρομιχάλης σε επιστολή του Γενικού Προβλεπτού Θαλάσσης της Ενετικής Πολιτείας Βενιέρου, η οποία γράφτηκε στην Πάτρα. Από τα ονόματα που ξεχωρίζουν στην οικογένεια είναι ο Γιάννης Ισκυλογιάννης, κλεφταρχηγός της Μάνης, που πήρε μέρος στα Ορλοφικά, ο Ηλίας, αδερφός του προηγούμενου, ο Πέτρος Υπιέρος Μαυρομιχάλης, ο Αντώνης Μαυρομιχάλης, που πολέμησε λίγο πριν αρχίσει η επανάσταση εναντίον του Άλλη Πασά, ο Πέτρος ή Πετρόμπαης Μαυρομιχάλης, αδελφός του Αντώνη, ο οποίος υπήρξε μεγάλη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία πριν και μετά την επανάσταση. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε την αρχηγία των Μανιατών, επικεφαλής των επαναστατικών δυνάμεων που απελευθέρωσαν την Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821, πρόεδρος της Μεσσηνιακής Γερουσίας. Ο Πετρόμπαης, με ολόκληρη την οικογένειά του, γιους και αδελφούς, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα και έδωσε το παρόν σε κάθε μεγάλη μάχη, άλωση της Τριπολιτσάς, Δερβενάκια, Μεσολόγγι και σε κάθε πολιτική εκδήλωση, όπως η Εθνοσυνέλευση του Άστρους.
δέχθηκε με φιλική διάθεση τον Καποδίστρια, με τον οποίο όμως αργότερα ήρθε σε σύγκρουση. Την εποχή του Όθωνα έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ύστερα μέλος της Γερουσίας. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης ήταν αδελφός του Πετρόμπη και σημαντικός αγωνιστής του 1821, πρωταγωνιστής επίσης στην άλωση της Καλαμάτας και στη μάχη του Βαλτετσίου. Πολέμησε επίσης στην στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στην Ήπειρο και σκοτώθηκε στη μάχη του Φεναριού. Άλλοι Μαυρομιχαλαίοι, ο Κωνσταντίνος, αδελφός του Πετρόμπη, ο Ηλίας, ο πρώτος γιος του Πετρόμπη, ο Αναστάσιος, επίσης γιος του Πετρόμπη, ο Γεώργιος, επίσης γιος του Πετρόμπη, ο Περικλής, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο οποίος γεννήθηκε και πέθανε στην Καλαμάτα και εξελέγει δήμαρχος της πόλης το 1912 με θητεία έως το 1916, ενώ υπήρξε και βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος το 1933 και το 1935. Η όδος Δημακοπούλου είναι η πρώτη ανατολική πάροδος της Αριστοδήμου. Ο Γιάννης Δημακόπουλος ήταν αξιωματικός του στρατού που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1833. Κατέβηκε στην Κρήτη κατά την Επανάσταση του 1866 και ως αρχηγός μικρού σώματος εθελοντών με γενικό αρχηγό τον Κοροναίο πολέμησε στο διαμέρισμα του Ρεθύμνου. Κατά την πολιορκία του Αρκαδίου ορίστηκε φρούραρχος της Μονής. Μετά την άλωση οδηγήθηκε εχμάλωτος στο στρατηγείο του Μουσταφά Πασά στο χωριό Μέση. Στις συμβουλές της συνεχμαλώτης του Χαρίκλιας Δασκαλάκη να φορέσει κριτική ενδυμασία για να σωθεί, απάντησε «Θέλω να πεθάνω με τη στολή του Έλληνα αξιωματικού». Του φεκίστηκε με 8 άλλους εθελοντές το 1866. Στην Καλαμάτα, για να τιμηθεί η μνήμη του, ίδρυθηκε σύλλογος με την επωνυμία Δημακόπουλος. Η οδός Παπατσών είναι η δεύτερη πάροδος ανατολικά της Αριστοδήμου. Ο Δημητράκης Παπατσώνης ήταν αγωνιστής και πολιτικός του 1821 από την Εύα. Πήρε μέρος στη μάχη του Βαλτετσίου, στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και έπειτα εξελέγει γερουσιαστή στην Πελοποννησιακή Γερουσία. Στην εισβολή του Δράμαλη το 1822 πολέμησε και διακρίθηκε στα Δερβενάκια. Στον Εμφύλιο Πόλεμο το 1824 φυλακίστηκε μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην Ήδρα. Αργότερα αποφυλακίστηκε και πήρε μέρος στη μάχη των Τρικόρφων. Σκοτώθηκε μαχόμενος κατά του Ιμπραήμ τον Ιούνιο του 1825. Η οδός Περωτού είναι η τρίτη ανατολική πάροδος της Αριστοδήμου. Ο Γεωργάκης Περωτής ήταν χιλίαρχος του 1821 και πολιτικός. Γεννήθηκε στη Σπερχογία και πέθανε στο Παρίσι το 1876. Αντιπρόσωπος στην επαρχία Καλαμάτας κατά την Εθνοσυνέλευση του 1844 και πολλές φορές κατόπιν βουλευτής. Αντιτάχθηκε ένοπλα εναντίον του Όθωνα στα γεγονότα του 1848 και συνέπραξε στην εκθρόνησή του το 1862. Πεθερός του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου πήρε μέρος το 1868 σε ένοπλη εξέγερση εναντίον του Πρωθυπουργού Νικολάου Βούλγαρη και οχυρώθηκε στο κάστρο της Αρνάτας. Το εφετείο χαρακτήρισε νόμιμη την εξέγερση γιατί οι υπερβάσεις του Πρωθυπουργού εναντίον των αντιπάλων του είχαν ξεπεράσει κάθε όριο. Η οδός Λακωνικής είναι η τέταρτη ανατολική πάροδος της οδού Αριστοδήμου. Είναι μία από τις τρεις ονομασίες που έφερε κατά την αρχαιότητα η Λακωνία. Λακεδαίμων, Λακωνία, Λακωνική. Η ονοματοθεσία του συγκεκριμένου δρόμου έχει σχέση με το γεγονός ότι αυτός οδηγούσε από την Καλαμάτα κατευθείαν στη Λακωνική, αφού μέχρι το 1937 ολόκληρη η Μάνη διοικητικά ανήκε στη Λακωνία. Η υπαγωγή του τμήματος της Μάνης, το οποίο ανήκει σήμερα στη Μεσσηνία, έγινε με αναγκαστικό νόμο το 1938. Τα όρια των δύο νομών ήταν ασαφή και προσδιορίζονταν κάπου στη Βέργα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σύγχρονες αντιδικίες για τα όρια μεταξύ Βέργας και Καλαμάτας. Φαίνεται ότι η χρήση της ονομασίας Λακωνική μπορεί να γινόταν σε αντιδιαστολή με το Λακωνία για να προσδιορίσει τον σχετικά αυτοτελή χαρακτήρα της Μάνης. Οδός Ιτήλου είναι η έκτη πάροδος της Αριστοδήμου προς Ανατολάς. Το Ιτήλο είναι η ιστορική περιοχή στη Λακωνική Μάνη, εστί εξεγέρσεων κατά των Τούρκων μετά τον 15ο αιώνα και έχει συνδέσει το όνομά της με τα ορλοφικά. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα αναφέρει τον αρχαιότατο λακωνικό οικισμό Ίτυλος, οι άνδρες του οποίου πήραν μέρος στην εκστρατεία της Τρίας
κάτω από τις διαταγές του βασιλιά της Σπάρτης Μενελάου. Αργότερα ήκμασε σαν μία από τις 18 πόλεις των Ευθερολακώνων. Ο Στράβωνας αναφέρει την ύπαρξη οικισμού με το όνομα Βίτιλο και ο Παυσανίας περιγράφει την ύπαρξη αρχαίων ναών. Στο Ίτιλο κατέφυγαν πολλές οικογένειες από το Μιστρά μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων οι Κομνηνοί, οι Στεφανόπουλοι, οι Μεδίκοι και οι Κοσμάδες. Στις 17 Φεβρουαρίου 1770, μονάδες μιας μοίρας του Ρώσικου στόλου που διοικούσε ο Ορλόφ έφτασαν στο Ίτιλο. Εκεί έφτασε για συνομιλίες με τον Ορλόφ, κρυφά, ο Παναγιώτης Μπενάκης. Σχηματίστηκαν δύο εκστρατευτικά σώματα, η Λεγιώνα της Ανατολικής Σπάρτης και η Λεγιώνα της Δυτικής Σπάρτης. Οι δύο λεγιώνες έφυγαν από το Ίτιλο και ταυτόχρονα απέπλευσε η μοίρα του Ρωσικού στόλου που κατευθύνθηκε και πολιόρκησε το κάστρο της Κορώνης. Η επανάσταση καταπνίγηκε από τους Τούρκους μετά από σκληρές μάχες. Η Οδός Ζουμπούλη είναι η 8η ανατολική πάροδος της Αριστοδήμου. Ο Κωνσταντίνος Ζουμπούλης γεννήθηκε το 1854 στη Μικρομάνη. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και άσκησε το επάγγελμά του στην Καλαμάτα. Με διαθήκη του κληροδότησε στο Δήμο Καλαμάτα στο κτίριο που στέγασε το Ζουμπούλιο Πολυιατρείο. Το νεοκλασικό κτίριο κοντά στον ομώνυμο δρόμο διαμορφώθηκε και φιλοξενεί σήμερα τη σχολή χορού της Φάρης, ενώ προορίζεται να στεγάσει το Ινστιτούτο Δημόκριτος τους επόμενους μήνες. Βρισκόμαστε στον χώρο στον οποίο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια το στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού. Ηλία, ο χώρος δεν είναι πλέον στρατόπεδο. Και δεν ήταν στρατόπεδο. Εδώ με μπέρδεψε. Ναι. Εδώ ήταν η πλατεία Άριος και η πλατεία Ασκήσεων. Αχα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Και ήταν Άριος και Ασκήσεων γιατί στο χώρο αυτό λειτουργούσε το πεδίο Ασκήσεων του Συντάγματος, που βρισκόταν όμως, οι εγκαταστάσεις στο οποίο βρίσκονταν στην περιοχή που είναι η Εκκλησία των Ταξιαρχών σήμερα. Α, μάλιστα. Έτσι λοιπόν είχαμε στην αρχή Άριος και Ασκήσεων, στη συνέχεια είχαμε Συντάγματος, γιατί κατασκευάστηκαν τα κτίρια που στέγασαν το 9ο Σύνταγμα, τα κτίρια των Λόχων και το Διοικητήριο, το 1909. Και μέχρι την δεκαετία του 1980 λειτουργήσε ως στρατόπεδο. Στρατόπεδο Παπαφλέσσα. Τότε, μετά τους σεισμούς, ο χώρος παραχωρήθηκε στο Δήμο της Καλαμάτας και επειδή η παραχώρηση έγινε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Γιάννη του Χαραλαμπόπουλου, αυτή η πλατεΐτσα που υπάρχει σήμερα εδώ έχει πάρει το όνομά του μπροστά στη μετόπη γράφει πλατεία Ιωάννου Χαραλαμπόπουλου Υπουργού. Πίσω μας είναι η πρωτομή του Βενετσάνου Κετσέα. Ο Βενετσάνος Κετσέας ήταν υποστράτηγος και ήταν ο διηγητής του 9ου Συντάγματος στον Αλβανικό Πόλεμο. Το 9ο Σύνταγμα στον Αλβανικό Πόλεμο, μετά το τέλος των επιχειρήσεων, πρόλαβε και απεγκλωβίστηκε από τη γραμμή που είχαν ορίσει οι Ιταλοί ότι θα έπιαναν εχμάλωτους μετά από μια συγκεκριμένη ώρα. Με τα πόδια οι άντρες του και με επικεφαλής τον Κετσέα έφτασαν μέχρι το Ρίο, μέχρι το Αντίριο και από εκεί πέρασαν στο Ρίο και από την Πάτρα ήρθαν στην Καλαμάτα μετά από πολλές ημέρες με το τρένο. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν εδώ η πρωτομή του, όπως επίσης υπάρχει και από πολύ παλιά ένας δρόμος από πάνω στην περιοχή του Αγιοσίδηρη που λέγεται Βενετσάνου Κετσέα. Ήταν ένας χώρος από τον οποίο πέρασαν χιλιάδες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα στα χρόνια που λειτουργήσε. Μεταξύ αυτών και εγώ. Εδώ παρουσιάστηκα. Αλλά είναι και ένας χώρος μαρτυρίου. Ναι. Το Φλεβάρι του 1944, στο χώρο αυτό εκτελέστηκαν εκατοντάδες πατριώτες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Η εκτέλεση έγινε στις 8. Οι συλλήψεις είχαν γίνει 4 Φεβρουαρίου. Είχαν συλληφθεί από Γερμανούς και δοσύλλογος του Περωτή μετά από ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, έφεραν εδώ εκατοντάδες, οι οποίοι και εκτελέστηκαν νύχτα με αναμένες μηχανές των αυτοκινήτων για να μην αντιληφθούν οι λιγοστοί γείτονες ότι εδώ συντελείται ένα έγκλημα. Είναι μια ιστορική στιγμή
για την Καλαμάτα. Ο Φλεβάριος 44 ήταν ο ματωμένος Φλεβάρης για την Καλαμάτα. Αυτός ο χώρος θυμίζει και πρέπει να θυμίζει τη θυσία αυτών των ανθρώπων. Όταν παραχωρήθηκε το στρατόπεδο στο Δήμο, ένα τμήμα του στην νότια πλευρά χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να στεγαστούν οι οικογένειες, των οποίων τα οικόπεδα στην περιοχή είχαν, λόγω του σχεδίου, της εφαρμογής του σχεδίου, είχαν ουσιαστικά καταστραφεί. Μετά έγινε ένα πρόγραμμα εργατικών κατοικιών, λαϊκών κατοικιών εδώ πέρα, δημοτικών κατοικιών σε τελευταία ανάλυση, που υπάρχει πάλι η τέντα, ένας κλειστός χώρος άθλησης. Ήρθε το Πανεπιστήμιο και η περιοχή άλλαξε ριζικά μορφή. Δεν έγινε το πάρκο που θα μπορούσε να είναι, αλλά στέγασε μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες άλλαξαν και το χαρακτήρα αυτής της περιοχής. Θα πρέπει να πούμε ότι στην νότια πλευρά του παλιού στρατοπέδου υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου των Αρκάδων, η οποία έχει το όνομά της από το γεγονός ότι κτίστηκε κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα με οικονομικές συνδρομές Αρκάδων, ενώ γιορτάζει ως Άγιος Δημήτριος Νέος, έναν Άγιο που καταγωγή του ήταν από την Τριφυλία και μαρτύρησε στην Τρίπολη. Στην ανατολική πλευρά του παλιού στρατοπέδου λειτουργούσε η Γεωπονική Σχολή Καλαμάτας, μια μέση γεωργική σχολή για πολλές δεκαετίες, μια σχολή στην οποία εκπαιδεύτηκαν πάρα πολλοί μεσίνοι στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών της εποχής εκείνης στην γεωργία και στην εκπαίδευση για ορισμένα πράγματα. Ήταν ένας χώρος όπου οι μεσίνοι έμαθαν να κλαδεύουν, έμαθαν τη δενδροκομεία, έμαθαν μια σειρά πράγματα που έπαιξαν το δικό τους ρόλο μετά στην αγροτική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Στην δυτική πλευρά του παλιού στρατοπέδου βρίσκεται το ιστορικό γήπεδο του Μεσσηνιακού. Το γήπεδο αυτό, ο πυρήνας του γήπεδου αυτού για την ακρίβεια, δημιουργήθηκε το 1901 με παραχώρηση έκτασης από το Δήμο στον υπεραιωνόβιο σήμερα Μεσσηνιακό, και μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές, προσθήκες κλπ. Το 1939 διαμορφώθηκε στη σημερινή του θέση. Εκείνο που πρέπει να πούμε έτσι ως χαρακτηριστικό για την περιοχή είναι το γεγονός ότι κάτω από το γήπεδο του Μεσσηνιακού περνάει ρέμα. Και το γήπεδο έγινε δυνατό να κατασκευαστεί αφού αξιοποιήθηκε το σκέπασμα του ρέματος που υπήρχε και ενώθηκαν τα διαφορετικά κομμάτια που είχε αγοράσει ο Μεσσηνιακός. Στο στάδιο αυτό έχουν γυμναστεί χιλιάδες και χιλιάδες καλαματιανών. Έχουν γίνει σπουδαίοι αγώνες στίβου, έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες ποδοσφαίρου και γενικά αποτέλεσε για δεκαετίες ολόκληρες το κέντρο και την καρδιά της αθλητικής ζωής στην Καλαμάτα.